Η περιήγησή μας ξεκινά από τη Μεγαλόπολη, τη διάδοχο της μεγάλης πόλης των κλασικών χρόνων, σημερινό κέντρο της νοτιοδατικής Αρκαδίας και σημείο αναφοράς για τα χωριά μέχρι και τη Φιγάλια, τη Λινίστενα και τη Μέλπια. Κάτω από ένα λαμπυρινθόδες ανάγλυφο, η περίμετρος του Λύκειου είναι κατάσπαρτη από παλιότερες εγκαταστάσεις αρχαίων πόλεων, όπως η Τραπεζούντα, η Λικόσουρα, η Ήρα, η Φιγάλια και η Θησόα, χώρων κοινωνική και πολιτισμική ζήμωση, όπω η τεράστια ακτινοβολία αγώνε των Λυκαίων, αλλά και αρχαίων ιερών, όπω ο παγκόσμια σημασία ναό του Επικούριου Απόλωνα, το Παναρκαδικό Τέμενο του Δία στο Λύκειο, το Ναό του Παράσιου Απόλωνα, το Πανάρχαιο Ιερό τη Δήμητρα, το Ναό του Πάνα του Μπέρεκλα και το σημαντικό ιερό στο Τετράζι. Σήμερα που το λιγνητικό πεδίο έχει αποκόψει τη Μεγαλόπολη από τα δυτικά, δεν ξέρουμε ποιο ρόλο έπαιξαν τα αρχαία ιερά του Λίκεου στη χωροθέτηση της μεγάλης πόλης, στην επιλογή δηλαδή μιας θέσης που δεν είχε φυσικά ή αμυντικά χαρίσματα. Θα μπορούσε να πει κανεί ότι τα αρκαδικά φύλλα δέχθηκαν να αφήσουν τα σπίτια τους και να συνοικιστούν στη νέα πόλη αρκεί να μην απομακρυνθούν από τα πατρογονικά ιερά τους. Στι ίδιε κοιλάδες άκμασαν βυζαντινές εγκαταστάσεις όπως η Κάπελη, το Κρεπακόρε, η Γόρενα, η Μονή Κραμποβού και η Εκκλησία της Αγίας Θεοδόρας. Και στις ίδιες ράχες και κοντά στις ίδιες πηγές ήρθαν λίγο αργότερα και εγκαταστάθηκαν τα ταπεινά ορεινά χωριά, κρυμμένα από την ταραγμένη ιστορία του περίγυρου. Τα βουνά της περιοχής, το Λίκαιο, το Τετράζι και η Μύνθη φιλοξενούν κάπου 40 χωριά που αλλού σχηματίζουν χαλαρές ομάδες όπως τα δυτικά, Αμπελιώνα, Άγιο Σώστη, Νέδα και Πέτρα, και αλλού αποτολμούν αυτόνομε στρατηγικέ οργάνωση όπω οι άνω καριέ, που επικούν τρει ακόμα καριέ, δημιουργώντα ένα ολοκληρωμένο σύστημα νομή του χώρου. Σταδιακά, γύρω από το γαλαξία των ορεινών χωριών συγκροτούνται τα κεφαλοχώρια, η μεσαιωνική καρίτενα και το βυζαντινό φανάρι, που θα δώσει τα σκύπτρα του στην Ανδρίτσεννα. Πιο μετά, χάρη στις πρωτόγνωρες συνθήκες του 19ου αιώνα, προβάλλουν το Διαβολίτσι και η Μεγαλόπολη. Κι έτσι, μέσα από την όρημη πλέον Μεγαλόπολη και τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας που υψώνονται μέσα στο λεκανοπέδιο σαν άλλη βομή όπου λατρεύτηκε η πρόοδος, φτάνουμε στο σήμερα. Αποκαθυλώνοντας και τα νεότερα αυτά σύμβολα, το Λύκειο και η πόλη του απελευθερώνονται και ξεκινώντας μια νέα πορεία, συναντούν αναπόφευκτα τους παλιούς δρόμους. Τα αρχαία ιερά τα μικρά ξοκλήσια, τις κρυμμένες πηγές και τα προαιώνια μονοπάτια. Τους δρόμους αυτούς που μας προσφέρουν ταυτόχρονα προς ανατολισμό και ανάταση, χαρτογραφεί για εμάς ο οδηγός για το Λύκαιο Όρος, μέσα από τα δύο συνδεδεμένα πεζοπορικά δίκτυα της περιοχής, τα αρκαδικά μονοπάτια στα ανατολικά και τα Apollo Trails στα δυτικά. Πολλέ άλλε πρωτοβουλίε συμπληρώνουν τον ιστορικό και νεότερο πλούτο του αγαπημένου τόπου, όπω το Παράσιο Πάρκο, οι Αρκαδιανοί, η Αρκαδιανή, η διάσχεση της Νέδας, οι ορεινοί ξενώνες, τα καφενεία στα χωριά και οι τοπική σύλλογοι. Πάμε να δούμε.